Θέλω να ανοίξουμε τώρα μια συζήτηση για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο έχει σοκάρει, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έντονα σχόλια και μεγάλη απορία, ένα τεράστιο γιατί. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα καλό είναι να τα συζητάς με τους κατεξοχήν ειδικούς, γιατί όλοι οι άλλοι που κάνουμε τους ειδικούς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αναφέρομαι στην ιστορία, αυτή την τραγική ιστορία της 22χρονης που γέννησε και πέταξε στον ακάλυπτο το μωρό της. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αναθέματος από πολλούς στην κοινωνία μας και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης όλο αυτό ενισχύεται. Έχουμε κοντά μας την ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, η οποία... Καλή σας μέρα, κυρία Καπάτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλουμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε το γιατί, έτσι χωρίς πολλές φιωριτούρες. Γιατί μια μάνα φτάνει στο σημείο να πετάξει το παιδί της? Κοιτάξτε, αυτό έχει πολλές αναγνώσεις και βέβαια χωρίς να ξέρουμε τα προσωπικά στοιχεία της ιστορίας της συγκεκριμένης, δεν μπορούμε να αποφανθούμε ούτε να κάνουμε βέβαια και τηλεοπτικά σχόλια επί της ουσίας αυτό. Mm-hmm. Θα σας πω κάποιες πρώτες εκτιμήσεις βλέποντας αυτό το γεγονός, γιατί πράγματι αρχικά μας δημιούργησε ένα σοκ όλη αυτή η ιστορία, να ακούμε ότι ένα παιδάκι, μια κοπέλα καταρχήν αυτής της ηλικίας γέννησε στο σπίτι και ένα παιδάκι πετάχτηκε. Αυτό και μόνο σαν γεγονός είναι εξαιρετικά σοκαριστικό, θα έλεγα αρνητικό και μας δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα και σκέψεις. Από εκεί και πέρα βλέπουμε το άτομο που το διέπραξε αυτό, το οποίο ήταν ένα κορίτσι μιας ηλικίας ούτε 22 ετών, στα 22 από ό,τι διάβασα, μιας ηλικίας μετεφηβείας που αναγκάστηκε να γεννήσει στο σπίτι. Αυτό για μένα και μόνο ως γεγονός είναι τραγικό. Μου δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα πάνω σε αυτό και σκέψεις. Καταρχήν, πώς ένα παιδί 9 ολόκληρους μήνες κράτησε ένα μωρό, μια εγκυμοσύνη κρυφή μέσα από το περιβάλλον της. Αυτό είναι το πρώτο βασικό κομμάτι. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, κυρία Καπάτου? Η μάνα που μένε μαζί με το παιδί της. Αυτό είναι θέλω να μην αντελήφθει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό και τραγικό. Όσο και να προσπαθούσε το παιδί να κρύψει, υπάρχουν διάφορες αλλαγές στο σώμα, ακόμα και τα επιπλέον κιλά, όσο λίγα και να ήταν. Ναι. Το δεύτερο για μένα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτό το παιδί που έμεινε έγκυος, αυτό το κορίτσι, το νεαρό κορίτσι, δυσκολεύτηκε, δίστασε να το πει στην οικογένειά της. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά τραγικό και μου βάζει πάρα πολλά ερωτήματα για τη σχέση γονιών-παιδιών, επίσης για τα θέματα αντισύλληψης, τα οποία για μένα είναι πολύ σημαντικά, όπως επίσης και με τον πολύ ελαφρύ τρόπο που το αντιμετώπισε, ότι προχωράει μια εγκυμοσύνη, δεν θέλω να κάνω την άμβλωση, γιατί θέλω να κρατήσω το μωρό. Δεν ξέρω εδώ γιατί πάλι θέλω να το και αυτό είναι οξύμορο, δηλαδή δεν προχωρώ στην άμβλωση, δεν σκοτώνω ακριβώς μια ζωή και σκοτώνω μετά το μωρό. Δεν κολλάει, δεν ταιριάζει. Όχι, τίποτα από αυτά δεν ταιριάζει όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Και η άνεση ξεφούσκωσα. Δηλαδή σημαίνει ότι είχα ένα φούσκωμα. Όλα αυτά δηλαδή είναι θέματα προς διερεύνηση, τα οποία νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα το κάνει. Αλλά αυτό που για μένα είναι σημαντικό και θα πρέπει ίσως να σταθούμε και να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία είναι σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι το θέμα της σχέσης γονέων-παιδιών, όπου αυτή την εποχή σήμερα, το 2018, που έχουν γίνει τόσα πράγματα, υπάρχει τόσο μεγάλη ενημέρωση και οι γονείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, το να έχουμε ένα κορίτσι, ένα παιδί σε αυτή τη μετεφηβική ηλικία, που έχει μπει μένει στην ενηλικίωση, γιατί κοντεύει 22 ετών, που έχει επίγνωση των πράξεων του θεωρητικά. Αλλά δεν ξέρω ουσιαστικά αν έχει επίγνωση και την συναισθηματική οριμότητα να καταλάβει αυτό που διέπραξε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εμένα, ξέρετε τι άλλο με προβληματίζει. Είναι δυνατόν, μιλάμε για το 2018, αυτό το κορίτσι, το οποίο ήταν φοιτήτρια, σπούδαζε, δεν ήταν σε κάποιο απομονωμένο, ξεχασμένο χωριό της Ελλάδος. Ήταν, ας πούμε, μέσα στον πολιτισμό. Αφενός να μην έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια δομή, να ενημερωθεί, να έχει ένα πλέγμα προστασίας και αφετέρου να το πει στη μάνα. Γιατί δηλαδή πόσο δυνατός μπορεί να είναι ένας φόβος που να αντιφτάσει στο σημείο να γεννά, να μπει η μάνα και να σταματήσει, να κλείσει το στόμα της, να μην φωνάξει επειδή πονούσε την ώρα που γέναγε. Πώς μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλος φόβος? Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με τη σχέση γονιού-παιδιού. Μερικές φορές τα παιδιά νομίζουν ότι ο γονιός θα έχει περίεργες αντιδράσεις. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το ιστορικό της οικογένειας και δεν μπορώ να αποφανθώ πάνω σε αυτό. Πολλά πράγματα θα μπορούσα να πω. Δεν θέλω να τα πω δημόσια βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι σημαντικό ότι ο φόβος δεν πρέπει να υπάρχει. Μια και μιλάμε για παιδιά αυτών των ηλικιών, πάντα πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και να μπορούμε να συζητάμε διάφορα θέματα και να μπορεί το παιδί να μας πει
Εδώ όμως φάνηκε ότι το παιδί αυτό, ακόμα και ο τρόπος που, αν θέλετε, ξεφορτώθηκε, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη εισαγωγικά, φυσικά, με πολλά εισαγωγικά, το μωρό, μέσα στην ίδια τη, στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας της. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει ότι υπήρχε μια επιπολαιότητα. Δεν υπήρχε κάποιος σκοπός να ξεφορτωθεί το παιδί συγκεκριμένος. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε δεν φάνηκε να έχει μια σοβαρότητα ή να το έχει σκεφτεί ιδιαίτερα. Να ρωτήσω κάτι. Πέρα και έξω από την ηλικία, αυτό που λέμε η δύναμη και η αίσθηση της μάνας, νομίζω ότι βγαίνει, λέω τώρα. Δεν θα ήταν πιο λογικό. Τώρα θα μου πείτε τι λογικό υπάρχει σε όλο αυτό να παίρνω τα φυσικά που. Δεν το θέλει. Είναι περιττό. Γιατί δεν το άφησε κάπου. Θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω αν μπορούσε να το αφήσει κάπου από τη στιγμή που γέννησε μέσα στο σπίτι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό και μόνο το γεγονός αποτέλεσε μια πολύ τραυματική εμπειρία για το παιδί αυτό. Ξαφνικά να πονάει, να βλέπει να γεμίζει αίματα, να γλιστρεί το μωρό στην πανιέρα. Δηλαδή λεπτομέρειες οι οποίες είναι σοκαριστικές και μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές, σε άλλες κοινωνίες, όχι στην ελληνική κοινωνία του 2018. Δηλαδή ήταν μια απονενοημένη κίνηση που θα μπορούσε να τη στοιχήσει και τη ζωή τη μικρή αυτή, καθώς επίσης και του μωρού τη. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Δηλαδή ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν κάτι το οποίο μπορείτε, δεν έχει καμία αίσθηση μητρότητας και μιλάμε ότι ήταν ένα ενοχλητικό βάρος αυτό που συνέβη. Δεν ήταν ότι επιθυμώ να κρατήσω ένα παιδί έτσι όπως φαίνεται, ήταν ότι δεν ήξερα τι να κάνω το παιδί. Ενώ όπως σωστά είπατε θα μπορούσε να απευθυνθεί σε κάποια δομή, το παιδί δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Όμως έπαιρνε πληροφορίες από το διαδίκτυο για τον τοκετό. Δηλαδή θέλω να σας πω, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι δεν υπήρχε καμία ωριμότητα συναισθηματική σε όλη τη διαδικασία. Και βέβαια άλλο ένα σημαντικό μήνυμα, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε δικαστήρια τηλεοπτικά, είναι να προβληματιστούμε, γιατί ξέρετε η ελληνική κοινωνία προβληματίζεται όταν συμβαίνουν περιστατικά τα οποία είναι στην πόρτα μας τα περιστατικά αυτά και μας έχουν σοκάρει. Αυτό το περιστατικό χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής, διότι το παιδί αυτό είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία και μόνο η ιστορία αυτή του τοκετού και όλο αυτό που συνέβη είναι ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός που πιστεύω ότι θα του σημαδέψει. Είναι κρίμα λοιπόν να υπάρξουν δύο θύματα, και οι γονείς του παιδιού, που και αυτοί έχουν τις ευθύνες τους πάρα πολύ σημαντικές ενδεχομένως για όλο αυτό που έχει συμβεί. Νομίζω ότι κριτές μπορούμε να γίνουμε οι πάντες. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, δεν είναι αυτή η ιδιότητα κανενός μας. Ο καθένας σας κρίνει τις δικές του πράξεις. Και όπως λέτε και εσείς, με πολύ μεγάλη προσοχή επιχειρούμε να προσεγγίσουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά απολύτως σοκαριστικό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.